Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι η κουμπή του All About Tires για μικρή εξέλιξη. Στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 7. Στην τελευταία κουμπή για αυτή την εβδομάδα με τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου. Είναι σήμερα. Ενώ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Πάτε FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστείλετε το μήνυμά σας στο 54526. Το μπάσκετ δεν έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο, καθώς υπάρχουν παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Παίζει και η Εθνική Ελλάδος με παίκτες του Άρη μάλιστα στο ρόστερ της. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που συνεχίζει τις υποχρεώσεις του και μάλιστα τις αρχίζει για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αιγινιακό, στο γειτονικό Αιγίνιο. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 η ώρα, παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από το ERT Play, δηλαδή από τη διαδικτυακή τηλεόραση της ERT, όχι από το ελεύθερο τρίτο κρατικό κανάλι. Και θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το πώς ουσιαστικά ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ομάδα του Άρη για αυτό το παιχνίδι με το οποίο ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, καθώς και με κάποια άλλα θεματάκια που αφορούν τη Football League. Και εμέσως πλην σαφώς ενδιαφέρουν και τον Άρη. Αυτή την αγωνιστική, την πρώτη του δευτέρου γύρου, θα παίξουν αύριο τα Τρίκαλα με την Παναχαϊκή σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να διαμορφώσει άλλες συνθήκες και μεγαλύτερη διαφορά, όπως έλεγε και σήμερα στην Media Day ο Χουσέιν Μουμίν. Καθώς αν ο Άρης, αυτή είναι η προϋπόθεση φυσικά, δύο προϋποθέσεις υπάρχουν. Η μία να γκελάρει, να στραβοπατήσει η Παναχαϊκή στα Τρίκαλα, είτε να φέρει σοπαλία δηλαδή, είτε να χάσει. Και απαραίτητη προϋπόθεση να κερδίσει ο Άρης την Κυριακή το δικό του παιχνίδι στο Αιγίνιο. Εφόσον συμβεί αυτό το πράγμα, έχουμε αυτό το συνδυασμό δηλαδή των δύο πραγμάτων, τότε ο Άρης θα αυξήσει τη διαφορά του είτε στους 10 είτε στους 11, θα κάνει διψήφια δηλαδή για πρώτη φορά και θα του δώσει ένα πολύ μεγάλο και αριθμητικό πλεονέκτημα. Πέρα από όλα τα άλλα, για την άνοδο στην Super League και θα κόψει τα φτερά της Παναχαϊκής, κακά τα ψέματα. Μια νέα αποτυχία, ήδη κάνει μια κοιλιά η Παναχαϊκή στα τελευταία παιχνίδια, είναι σε φάση δηλαδή που ντεφορμάρεται τώρα, αντί να φορμαρίζεται, τη στιγμή που ο Άρης κάνει το ακριβώς το αντίθετο στα τελευταία παιχνίδια, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μας δείχνει, ανεβάζει την απόδοσή του, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι πριν από κάποια παιχνίδια που είχε κάνει και ο Άρης μια κοιλιά με εκείνες τις ισοπαλίες. Τώρα φαίνεται η ομάδα να είναι σε καλό φεγγάρι και οφείλει να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό και να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της. Την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια Απόλλων Λάρισας Αχαρναϊκός δεν θα γίνει, καθώς πλέον έχουμε δύο ομάδες, δύο μάτς δεν θα γίνουν δηλαδή αυτή την Κυριακή. Το Απόλλων Λάρισας Αχαρναϊκός και Απόλλων Πόντου Βέρεια μετά την αποχώρηση και της Βέρειας από το πρωτάθλημα. Άρα παίρνουν εύκολα τριποντάκια ο Απόλλων Λάρισας και ο Απόλλων Πόντου, οι δύο Απόλλωνες φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Πανεγιάλος θα παίξει με τη Σπάρτη, η Αναγέννηση Καρδίτσας με την Δόξα Δράμας και Όφη θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Για το πρόγραμμα της Κυριακής υπάρχουν και άλλα δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την Δευτέρα. Θα παίξει η ΑΕΚ Καραϊσκάκης με τον Κισαμικό και σε ένα σημαντικό μάτς για την ουρά του βαθμολογικού πίνακα η Καλυθέα θα υποδεχθεί τον Εργοτέλη. Και σας λέω πολύ σημαντικό για την ουρά, διότι η Καλυθέα έχει 13 και είναι στη 14η θέση και ο Εργοτέλης είναι ακριβώς από πάνω στη 13η με 16 βαθμούς. Είναι δηλαδή αφότερες οι ομάδες σε θέση υποβιβασμού και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μάτς ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αυτό το μάτς είναι την Δευτέρα και αφορά φυσικά, δεν αφορά τον Άρη, αλλά αφορά την ουρά του βαθμολογικού πίνακα. Και έχουμε ήδη σίγουρα δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί, τον Αχαρναϊκό και τη Βέρεια, και ψάχνουμε άλλες τέσσερις. Αυτή τη στιγμή στη ζώνη του υποβιβασμού είναι ο Πανσεραϊκός, ο Πανεγιάλιος, η Καλυθέα και ο Εργοτέλης, που έχει μάλιστα 5 βαθμούς διαφορά από την Καρδίτσα που βρίσκεται μόλις πάνω από την ζώνη και έχει 21. Ο Αιγινιακός, ο μεθαυριανός αντίπαλος του Άρη, έχει 22. Έχει δηλαδή ένα μαξιλαράκι 6 βαθμών από την ζώνη του υποβιβασμού. Με τον Πανσεραϊκό γίνονται απίθανα πράγματα.
πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη την Κυριακή και σήμερα ανακοινώθηκε ότι 6 βασικοί του ποδοσφαιριστές μένουν εκτός ομάδας. Ναι. Και είναι άξιο απορίας γιατί είναι και από τους 6 οι 3-4 είναι οι καλύτεροι του παίκτες. Ο ένας μάλιστα είναι αυτός που έβαλε τον γκολ στον Άρη. Λέγεται ότι αυτή την εβδομάδα έγιναν διάφορα στις Σέρες. Έφυγε και ο Θωμάς ο Κυπαρίσης που ήταν τεχνικός διευθυντής της ομάδας και όλα αυτά έχουν ως αφορμή την υπόθεση του Στέβιτς και τα ποσά που επιδικάστηκαν για τον ποδοσφαιριστή που έπρεπε να πάρει κάποια τροφεία και λένε στον Πανσεραϊκό ότι δεν το ήξεραν και το επιδικάστηκαν μετά και ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ουσιαστικά... Με το νομίζω ένας παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ Μεσολάβη. Ο Φρουτούλα. Και... Εντάξει, αυτό τον έφερε. Αυτό έχει όμως με τους 6 παίκτες που είναι καραντίνα. Καλέσανε λοιπόν την διοίκηση την περσινή να καλύψει το ποσό. Διότι είναι δικιά της αμέλεια. Ναι. Και δικό της λάθος. Το ότι δεν φροντίζανε να ελέγξουν, να τσεκάρουν αν έπρεπε να δοθούν τροφεία ή όχι, εφόσον μιλάμε για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Ναι. Αρνήθηκαν. Λένε ότι εμείς έχουμε δώσει την ομάδα, δεν έχουμε καμία σχέση πλέον με την ομάδα. Σωστά. Και αποφάσισαν έτσι ξαφνικά, τουλάχιστον έτσι λέγεται, επαναλαμβάνω, μεταφέρω το ρεπορτάζ που έκανα για αυτό το κομμάτι αυτό, γιατί και εμένα μου προκάλεσε έτσι μια απορία έντονη. Καρατόμησαν τους ποδοσφαιριστές που θεωρούν ότι έχουν σχέση με την περσινή διοίκηση και ότι θέλουν να κόψουν ό,τι δεσμούς υπάρχουν με την περσινή κατάσταση. Τι αυτό δηλαδή. Και δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αν φέρνει ο Καρυπίδης τον Πλατέλα δηλαδή. Και του χρόνου έρχεται ένας άλλος, μια άλλη διοίκηση και θέλει να τιμωρήσει τον Καρυπίδη γιατί διώχνει τον Πλατελά. Βίλε, τι είναι αυτό. Μα θα πέσουν σίγουρα τώρα. Ένας μπορεί να το έχουν πάρει απόφαση ότι πέφτουν. Και πριν το μάτς με τον Όφη φυσικά, στερούν τους 6 καλύτερους παίκτες. Ωραία. Μια χαρά. Έγινε. Άρα μπορεί και να μας αποχαιρετήσει και ο Πανσεραϊκός. Άμα μας αποχαιρετήσει και ο Πανεγιάλιος, σε λίγο δεν θα παίξουμε κανένα παιχνίδι εντός έδρας στο δεύτερο γύρο. Τώρα είμαστε στα 6, έχουμε να παίξουμε. 6 μάτς. 6 μάτς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή που μειώθηκαν κατά 2 τα παιχνίδια που είχε να δώσει ο Άρης στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, γιατί θα έπαιζε κανονικά και με τον Αχαρναϊκό και με τη Βέρεια, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου του Άρη σε όλα τα υπόλοιπα και κυρίως σε αυτό το μάτς με τα Τρίκαλα την επόμενη εβδομάδα. Και με τη Βέρεια, να σου πω κάτι, θα έχει και κόσμο, έτσι να χειροκροτήσει λίγο την ομάδα, γιατί θα ήταν τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας. Νομίζω μετά είναι... Όχι, έχει Πανσεραϊκό τελευταίο παιχνίδι. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Α, έχει Πανσεραϊκό. Α, ορίστε να το. Θα βγει αυτό. Σωστά, έχει δίκιο. Είναι Σπάρτη Πανσεραϊκό. Τον πρέπει με πέρσι ήταν η Σπάρτη τελευταίο. Σωστά. Και Καρδίτσα κλείνει στο πρωτάθλημα. Καρδίτσα εκτός έδρας είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Άρα έχουμε 15 ματς. Ναι, από τα 17 γίνανε 15 τώρα τα παιχνίδια και μάλιστα υπάρχει και ένα διάστημα εκεί γύρω στις 2 εβδομάδες, τέλη Απριλίου που θα παίξει. Και ακολουθούν τα 2 μάτς καπάκι στα καπάκια που λέμε και του Αχραναϊκού και της Βέρειας, άρα εκείνες τις 2 εβδομάδες ελληνικός οργανισμός τουρισμού ΕΟΤ, και αν έχεις βγει κιόλας μέχρι τότε τι θα έχεις κάνει. Ναι, δηλαδή, είναι πολύ πιθανό δηλαδή. Συγγνώμη, τι θα περιμένουμε να βγούμε την τελευταία αγωνιστική δηλαδή. Τότε. Άμα δεν έχεις βγει όπως μας λες, άρα θα είμαστε τελευταία αγωνιστική. Θα γίνει μια πολύ ωραία προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Να σου πω και κάτι. Πρόσεξε, τώρα μου ήρθε, κάτσε να το πω, να το γράψουν και οι συνάδελφοι όλοι κτλ. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, πας, κλείνεις το γήπεδό σου, ένα μήνα νωρίτερα, για να αρχίσεις αυτά τα έργα που λες ότι θα αρχίσεις για να αλλάξεις το χωροτάπητα, στο Καφτατζόγλιο, στο Μακεδονικού. Κάπου θα παίξει, φίλε. Έχει 500 την Καλαμαριά μαζί και φίλο μα Καλατζίδη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Γιώργο μαζί στο Καφτατζόγλιο να παίξουμε ένα μάτσα. Άρης Πανσεραϊκός, φίλε. Αν έχει βγει τώρα, μιλάμε τώρα υποθετικά και για παιχνίδια που είναι να γίνουν σε 3 μήνες. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Εάν γίνει αυτό που λες, το θεωρώ λίγο δύσκολο, διότι εάν η ομάδα που θέλουμε να πιστεύουμε έχει εξασφαλίσει την άνοδό τη μέχρι τότε, το μάτσα με τον Πανσεραϊκό θα είναι η φιέστα. Και καλά. Δεν έχει φιέστα, ρε φίλε. Φιέστα, θέλω να σου πω, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας. Θα έχει ορταστικό χαρακτήρα, να χειροκρατηθεί. Φιέστα, το είπα εντός εισαγωγικών. Όχι φιέστα, επειδή να βγει η ομάδα στην Σούπερ Λίγκα. Ενώ θα έχει ένα λίγο πιο
χαρούμενο τόνο, ξέρω εγώ, θα είναι αυτό, ο Άρης επιστρέφει. Καλά, το δέχομαι. Αυτό... Άρα 20 Μαΐου να μπουν οι μπουλντόζες. Δεν μπορείς δηλαδή, πού να το κάνεις αυτό. Θέλω να αλλάξω το χλωτάπιτα, ρε φίλε. Το κάνεις 21, ξεκινά την επόμενη μέρα. Τι κάνεις. Ωραία. Έχεις, ένα... έχεις μετά, πώς το λένε, έχεις ολόκληρο Ιούνιο, ολόκληρο Ιούλιο, έχεις σχεδόν δύο μήνες, τι σχεδόν, ολόκληρο δύο μήνες για να το ετοιμάσεις. Δεν σου στάνουνε. Πού να ξέρω εγώ, το βάλω το χλωτάπιτα. Φτάνουνε δύο μήνες, νομίζω. Εντάξει τότε. Για να... για να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, διότι πρέπει να τα κάνεις με αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, δεν πας πουθενά. Στην, μα δεν παίζεις στη Super League με αυτόν. Στη Football League παίζεις με το ζόρι, όχι στη Super League. Όχι, εννοώ ότι είναι η προϋπόθεση, αυτό εννοώ. Προϋπόθεση είναι και πολλά άλλα πράγματα στη Super League, τα οποία θα πρέπει να πληρεί ο Άρης για να, για να είναι η παρουσία του αυτή που πρέπει να είναι όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα. Προς το παρόν, έχουμε παιχνίδι με τον Ιγυνιακό την Κυριακή, με την ομάδα... Έτσι να ακούγονται διάφορα για αυτό το παιχνίδι. Γιατί διάφορα για αυτό το παιχνίδι. Τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει δηλαδή μια πρεμούρα γενικά διάφορων για αυτό το παιχνίδι. Τι, ότι θα και χάσουμε, τι. Ο Άρης θα πάει υποψιασμένος για αυτό το μάτς. Για μια μάχη και έτσι πρέπει να πάει. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσει ούτε δευτερόλεπτο και να δώσει το δικαίωμα σε κάποιους να αφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία του και ότι είναι η καλύτερη ομάδα και ότι η δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παίζει κανένα πριν, τίποτα έξτρα στον Ιγυνιακό. Δεν ξέρω τι παίζει και τι όχι. Πέρσι πάντως και με Τζίλο διτητή τους είδαμε σκυλιάσαν. Τις κόκκινες κάρτες τις έδινε. Διτητής, ποιος είπαμε είναι αυτός, δεν τον ξέρουμε. Παλατσούκας. Παλατσούκας. Μάλιστα. Με τον ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Θα τον δούμε την Κυριακή. Σε ένα μάτς που θα έχει, είναι πολύ κοντά. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει σίγουρα αρκετό κόσμο. Είναι βέβαια ένα πολύ μικρό γήπεδο, το γήπεδο του Αιγινίου. Χωρητικότητας μόλις 1000 θέσεων, με μία και μοναδική κερκίδα από τη μία πλευρά του γήπεδου. Στο ένα κομμάτι αριστερά θα τοποθετηθούν οι οπαδοί του Άρη. Και στην άλλη φύλαθλη του Άρη. Και στην άλλη οι υπόλοιποι φύλαθλοι του Άρη. Ανάλογα με το τι καιρικές συνθήκες φυσικά θα επικρατούν και την Κυριακή. Είναι ένα μικρό γήπεδο, είναι ένα γήπεδο ειδικών συνθήκων. Έχει θα το χαρακτήριζα. Δεν έχει τίποτα. Τι? Είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι Football League, είναι χαμηλότερης κατηγορίας. Και είναι γενικότερα πρόβλημα αυτό το γήπεδο από όλες τις απόψεις. Πήγες αλλά πέρσι, τι δεν να πήγες. Κάνουμε. Πήγες, ναι, πήγα, έχω πάει. Συγχαρητήρια. Και σου φιλικό είχα πάει αυτό που κερδίσαμε. Νομίζω ότι ήταν το ίδιο ωραία που είχες πάει και τη City, Ατλέτικο, τα ίδια επίπεδα. Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο. Για να ξεφύγουμε και από αυτά λοιπόν. Θα πρέπει η ομάδα να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στο αγωνιστικό και θα πρέπει και η ΠΑΕ να κάνει τα υπόλοιπα που τα έχουμε χιλιοπεί, τα ξέρετε, για την αδειοδότηση κτλ. Και παίρνω αφορμή από το μήνυμα του φίλου σε σχέση με τον Όφη, ο οποίος Όφη σήμερα το διαιτητικό έβγαλε άλλη μία απόφαση για 46.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αφού σήμερα το διαιτητικό βγάζει 23. Βγάζει απόφαση το διαιτητικό, άρα η τελική μορφή, για 46 χιλιαρικάκια. Σημαίνει ότι 5 μέρες πριν την επιτήρηση και ένα μήνα πριν την αδειοδότηση, τουλάχιστον αυτή η προσφυγή είναι σε εκκρεμότητα. Θα πρέπει να τρέξουν να τη διακανονίσουν τώρα. Ναι, όπως και πολλές άλλες που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και δεν έχουν διακανονιστεί. Και είδατε ότι σήμερα κάνα και μια συνέντευξη τύπου οι μέτοχοι του Όφη. Και είπανε πολλά και διάφορα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει άλωθει ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Μην μπερδεύεστε. Απλά το λέω και το σημειώνω. Γιατί αντιλαμβάνεστε την πρεμούρα που υπάρχει στο Ηράκλειο με τον Άρη όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με συνεχή κείμενα για τον Άρη, με υβριστικά από τους οπαδούς, με ενασχόληση συνέχεια με τον Άρη. Μια προσπάθεια, δεν ξέρω γιατί. Και οι συνάδελφοι στην Κρήτη προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Όφη είναι καλύτερος από τον Άρη. Και παίζει την καλύτερη μπάλα και είναι φοβερός και τρομερός και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ξεχνάνε ότι είναι σε διπλό ταμπλό η άνοδος και έχει να κάνει και με την αδειοδότηση. Και σήμερα είναι άλλη μια προσφυγή. Προσέξτε, όχι οφειλόμενα. Είναι άλλο οφειλόμενα από τα οποία μπορείς να πληρώσεις ή να διακανονίσεις και είναι άλλο προσφυγή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί την προσφυγή θα πρέπει όντως να τη ρυθμίσεις και να τη διακανονίσεις και να έχεις πληρώσει και τις δόσεις στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
τι έγινε πέρσι με τον Αντρέου, που για τρεις μέρες έκανε τη χαζομάρα ο Άρης. Πήγε το συμφωνητικό 4 Απρίλη. Όλα πρέπει να είναι προβλεπόμενα. Απλά το σημειώνω για να το ξέρει και ο κόσμος και να μην πέφτει και σε έναν επικοινωνιακό παπά. Για τον Άρη τα ξέρει όλα. Γιατί τα έχουμε πει επακριβώς. Το τι συμβαίνει και ποιοι παίκτες έχουν να λαμβάνουν και μέχρι πότε πρέπει η ΠΑΕ αρχικά για την επιτήρηση 28 του μήνα και στη συνέχεια για την αδειοδότηση στις 31 Μαρτίου να τα έχει ρυθμισμένα όλα. Τώρα το παιχνίδι, γιατί εσύ, τι άκουσες, θα το μοιραστούμε με τον κόσμο ή να πάμε στο διάλειμμα να το πεις μόνο σε μένα κατά αποκλειστικότητα? Oh, δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τίποτα. Ο Άρης, απλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να μην θεωρήσει τίποτα δεδομένο και για κανένα παιχνίδι. Και να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του. Όπως την κάνει πολύ σωστά μέχρι στιγμής από το ξεκίνημα της περίοδου. Θα είναι ένα μάτς που θα πάει εντάξει περισσότερο στη δύναμη. Θα πάει περισσότερο στο πάθος, στις δυνατές μονομαχίες, ενδεχομένως στατικές φάσεις να κρίνουν πολλά πράγματα. Μια πολύ βελτιωμένη ομάδα σχέση με αυτή που είδαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματά της και το γεγονός ότι έχει βγει από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Αιγινιακού με έναν επικίνδυνο επιθετικό, ο οποίος σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια, το Σοφιάνη, και θέλει και αυτό στην επιτήρησή του. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το μεγάλο και ακλόνητο φαβορί είναι ο Άρης. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ο σοβαρός Άρης, ο πειθαρχημένος Άρης, ο Άρης που είδαμε στις Σέρες, και λέω στις Σέρες γιατί μιλάμε για εκτός έδρας παιχνίδι, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από κανέναν Αιγινιακό την Κυριακή και από κανέναν κακό αγωνιστικό χώρο, που ενδεχομένως να είναι κακός ο αγωνιστικός χώρος από τις καιρικές συνθήκες εφόσον βρέχει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε και στο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε για να πούμε παραπάνω. Τι να πάμε, λίγο. Προλάβουμε Πάμε στο break, κύριε Καβαδία, και επιστρέφουμε για να μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα του αγώνα της Κυριακής. Συνεχίζουμε. Ο 779 λέει πως ξέφυγε από τον Όφη εκδίκαση Ράντι για 46.000. Του σχολιάσαμε αυτό. Θα προλάβουν τα ρούβλια την επιτήρηση τρεις εργάσιμες. Η διοίκηση, η διοικούσα του Όφη έβγαλε άγχος στη συνέντευξη τύπου. Τα ρούβλια. Ο φίλος ο Δημήτρης μου λέει: στο συμπολίτη τελικά αρέσουν τα κίτρινο-μαύρα. Δεν ξέρω πόσοι είδατε την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ. Α, ναι. Που έχει αντιγράψει το λογότυπο, να το πω. Που έχει το γυναικείο βόλεϊ του Άρη. Έτσι, ένα ωραίο λογότυπο που είχε στις φανέλες. Το κάνει και παρουσίαση κτλ. Και το βάλαν στη δικιά του την φανέλα. Τους άρεσε. Εντάξει, καλό είναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι έχει και πολύ κίτρινο και. Είδα και αρκετά σχόλια δικά τους, θυμίζει ΑΕΚ. Γιατί είναι μαύρο με χρυσή ρίγα η φανέλα. Εντάξει. Παιδιά, απλά να πούμε ότι παίξαμε για τα χρώματα, τώρα χάσατε 5-2, φτάνει τόσο. Εντάξει. Στοπ λίγο στην αντιγραφή. Δεν χρειάζεται. Αλλά εντάξει, το έχει βάλει και το γυναικείο βόλεϊ του Άριος. Το είδατε, το έχουμε ανεβάσει και στο Λαμπαουτάρης. Έχουμε βάλει και τις φανέλες δίπλα-δίπλα για να τις δείτε, να τις καταλάβετε, να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Εντάξει. Προφανώς δεν υπήρξε η κατάλληλη φαντασία ή τους αρέσει το γούστο που έχουν στον Άρη. Φυσιολογικό το βλέπω να γίνεται το copy-paste. Εδώ υπήρξε αντιγραφή της φανέλας. Τι έκανα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Απλά δεν χρειάζεται ρε Ζιβάν να πληρώνεις τόσα πολλά στο διαφημιστικό τμήμα και όλα τα υπόλοιπα. Ορίστε, τα έχουμε έτοιμα. Παίρνεις, κάνεις το copy-paste και μια χαρά τα ανεβάζεις. Για την Κυριακή να πούμε για εισιτήρια και τα λοιπά, ότι επειδή ρωτάει φίλος αν υπήρξε απαγόρευση, όχι δεν υπήρξε απαγόρευση μετακίνηση, αλλά και τι απαγόρευση να υπάρξει τώρα για το Αιγίνιο ρε παιδιά. Θα μου πεις εδώ υπήρξε για τις Σέρες, τι διαφορά έχει? Έχει καμιά 50 χιλιόμετρα διαφορά έχει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο, και έτσι κι αλλιώς είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση νομίζω ότι όλο το γήπεδο θα είναι με φίλους του Άρη. Απλά όπως είπε και ο Άλεξ πριν, θα διαχωρίσουμε τους οπαδούς στη μια γωνιά τους 500 από τους φιλάθλους στην άλλη μεριά τους άλλους 500 που θα βρεθούν στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι πάω στοίχημα ότι μετά το μάτς με τον Όφη θα τα βρουν με την διοίκηση 6 του Πανσεραϊκού και θα ξαναμπούν στην ομάδα. Καθόλου απιθανό το συγκεκριμένο. Και ο Γυναικός έβαλε τους δύο παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες να εκτίσουν σε μάτς με Δόξα και Όφη και όχι με τον Άρη την Κυριακή. Γι' αυτό σας λέω ότι γενικότερα υπάρχει πρεμούρα για το παιχνίδι της Κυριακής από διάφορες μπάντες. Οπότε προσοχή, και αναφέρομαι κυρίως στην ομάδα
και στην εικόνα του γήπεδου. Αν δούμε τον Άρη που είδαμε στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό, επαναλαμβάνω, που ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση. Από το πρώτο λεπτό, μάλιστα, ο Άρης μπήκε σοβαρός. Τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Βέβαια, στις Σέρες ήταν και πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος, βοήθησε την ομάδα. Ήταν το καλύτερο γήπεδο, νομίζω, που πήγε να παίξει ο Άρης από πλευράς αγωνιστικού χώρου. Και βοήθησε στο να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει η ομάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο την Κυριακή, αλλά τουλάχιστον ο Άρης έχει και παιδιά τα οποία μπορούν να επιστρατεύσουν και τη δύναμη και το πάθος και τα δυνατά μαρκαρίσματα και όλα γενικά. Το έχει το πακέτο και αυτό φέτος αυτή η ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, όσον αφορά τα πλάνα της ενδεκάδας, σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφοροποίησεις. Ο Διαμαντόπουλος θα είναι αντί του Μπαστακού στην κορυφή της επίθεσης και γίνεται μια δοκιμή από τον προπονητή για την θέση πίσω από το φορ, την θέση την οποία καλύπτουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ έτσι όπως είναι πλέον στην ομάδα ο Χαντί που ήρθε πρόσφατα και ο Μπάμπης ο Παυλίδης, ένας από τους δύο θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό με τους Πασά και Πλατέλα στις πλευρές, το Μουμίν με τον Ιντζόγλου στα αμυντικά χαφ και η τετράδα στην άμυνα, η πεντάδα αν θέλετε να βάλουμε και τον τερματοφύλακα μέσα, δεν θα αλλάξει. Ο Αναγνωστόπουλος δηλαδή στο τέρμα, δεξιά ο Τζανακάκης, αριστερά ο Βαλεριάνος και ο Δελιζήσης με τον Ούγκο Σόουζα θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας. Για τον προπονητή του Άρη που από την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχει στη διάθεσή του και τον Πασχάλη Κάσο, ο οποίος είναι εκτός με μια ελαφριά κάκουση στο γόνατο και κρίθηκε από τον γιατρό επιβεβλημένο το να μείνει 2 εβδομάδες εκτός αγώνων. Λοιπόν, θα κλείσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής για να έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε με εσάς το δεύτερο μισό που θα έχουμε ανοιχτές τις γραμμές στο 23-10-27-3-8 για να μιλήσουμε και για το παιχνίδι της Κυριακής και για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν θέλετε να μιλήσουμε και για τις αντιγραφές, τα copy-paste και όλα αυτά που τα βλέπουμε καθημερινά στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την προσπάθεια που κάνει ο Άρης στο μπάσκετ να πεμπλακεί από τον κύριο Λάσκαρη και να υπάρξει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα και στο μετοχικό ακόμα, εκεί όπου υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε ότι υπάρχει ο τρόπος να συμβεί αυτό. Βέβαια, άλλο να το λέμε, άλλο να το δούμε στην πράξη, αλλά ας έχουμε εμπιστοσύνη, ας έχουμε πίστη ότι θα γίνει κάτι καλό και στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Πάμε κύριε Καβαδία μου στο διάλειμμα των 6 και θα επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, με ανοιχτές γραμμές στο 23-10-287-888. Να πούμε ότι στις 18:30 υπάρχει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Εσθονία, 18:30 στην Κρήτη όπου είναι η αγαπημένη περιοχή, το Ηράκλειο και τα Οράκια που είναι το αγαπημένο γήπεδο της ΕΟΚ και του Βασιλακόπουλου, θέλει όλα να γίνονται εκεί. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι επιλέγουν τα πάντα για την Εθνική, για τα κύπελα, για τα όλα, έχουν πάντα προτινόμενο το συγκεκριμένο γήπεδο και θυμάστε το χαμό που είχε γίνει με τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, που θέλαν να πάνε σε αυτό το γήπεδο, ήταν ακατάλληλο. Έκανα ό,τι έπρεπε, πήγαν τον τελικό φέτος, πάνε τα παιχνίδια της Εθνικής εκεί. Έξερω πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη προτίμηση από την ΕΟΚ. Η Εθνική πάντως θα έχει και παίκτες του Άρη, τον Μποχορίδη και τον Αθηναίου, να προσπαθούν να πετύχουν μία ακόμα νίκη σε αυτά τα παράθυρα, όπως λέγονται, των εθνικών ομάδων που οι εθνικές παίζουν με αθλητές, με καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι δεν αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίζουν στην Ευρωλίγκα, γιατί πάρα πολύ απλά οι ομάδες που έχουν παίκτες Ευρωλίγκας έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτές τις ημέρες. Να πω ότι ανοίγουμε γραμμές στο 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Ο 779 λέει ότι και τα Τρίκαλα δήλωσαν Βέρτζο και με Παναχαϊκή και Γιαννιτσάνη με Όφη, οπότε και τα Τρίκαλα θα έρθουν πλήρης με τον Άρη. Ο Μπαλατσούκας ήταν στο Κοζάνι Άρης 0-1. Κοζάνι Άρης. Παίξαμε και με την Κοζάνη, φίλε. Δεν το θυμάμαι καν αυτό το παιχνίδι. Κοζάνι.
Δεν το θυμάμαι καν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμάμαι έναν αλμοπό Αριδέας με τον Ελουντούλου να τρώει κόκκινη και έναν ακόμα με 9 να παίζει ο Άρης. Θυμάμαι Κρύα Βρύση. Κοζάνη Άρης. Ναι, κάτι μου λέει, αρχίζει και μου λέει κάτι. Κάτι αρχίζει και μου λέει, νομίζω Τάτος έβαλε τον γκολ. Αν θυμάμαι καλά. Πολλά από αυτά τα μάτς έχουν διαγραφεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Μία διαπαντός. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αν έχετε διάθεση 23-12-87-38, να πούμε και για το παιχνίδι της Κυριακής και γενικότερα για την κατάσταση που πρέπει να δρομολογήσει ο Άρης σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για την επιτήρηση, είτε μιλάμε για την αδειοδότηση, όλα αυτά πρέπει να τα ρυθμίσει η διοίκηση. Έχουμε πει τις ημερομηνίες, έχουμε πει τα ποσά. Νομίζω από εκεί και έπειτα το να τα επαναλαμβάνουμε και συνέχεια. Γιατί ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, αν πληρώθηκαν ο Τάτος, ο Ήλις κτλ. Φαντάζομαι ότι όταν πληρωθούν και εξοφληθούν θα το πούν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Άρη. Είναι γνωστό το ύψος των απαιτήσεων και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να δρομολογηθεί. Με Λουντούλου, μου λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος, να πάρουν στο γήπεδο. Με Κοζάνη 0-1, μπράβο. Εσύ που έστειλες το μήνυμα για τις διαφημίσεις το βράδυ θα φας πολλές τάπες. Και παράλληλα, κάτω σας στείλω και κάτι στο chat, εκεί στο βαθύλακο που παρακολουθείτε την εκπομπή, να σας εκβιάσω με ένα δώρο που μου έδωσε ο Βασίλης Καβαδίας για κάποιον. Θα υπάρξει στιγνός εκβιασμός, Βασίλη, με αυτό που μου έδωσε πριν. Με τον συγκεκριμένο, ο οποίος βγάζει, βλέπω εδώ, πολύ μεγάλη γλώσσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει πότε παίζει ξανά το μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζει την άλλη Δευτέρα με τον Ολυμπιακό και 10 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Nick Gallis Hall, που είναι το επόμενο βέβαια εντός έδρας παιχνίδι για τον Άρη κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε άλλον ένα παίχτη. Ένα παίχτη ο οποίος μάλιστα είναι αρκετά καλός του ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ομάδα των φιλοξενούμενων σε εκείνο το μάτς. Παίχτης ο οποίος ήταν και στην Αντέρ που αντιμετώπισε ο Άρης. Εδώ θυμίζω ο Άρης κέρδισε, εκεί έχασε. Απρόβλεπτος λίγο ο συγκεκριμένος αθλητής. Καλός παίκτης, αλλά με πολλά προβλήματα όσον αφορά την συμπεριφορά του. Τώρα θα δούμε πώς θα ενισχύσει τον συμπολίτη, που όπως βλέπετε όμως κάνει κινήσεις, κάνει μεταγραφές, προκειμένου να έχει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο φίνις στο πρωτάθλημα και βεβαίως τις αλλαγές τις κάνει πριν από το μάτς με τον Άρη. Σήμερα δεν τους βλέπω να έχουν ανησυχίες, οπότε θα πω και τους χορηγούς εγώ, κανονικά. Και όταν δεν ανοίγω τις γραμμές, θα πάρουν τηλέφωνο και θα πούν γιατί δεν ανοίγετε τις γραμμές. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, το 23-12-84-38, εγώ το έχω βάλει στη διάθεσή σας. Αν δεν θέλετε, θα τα πω εγώ μόνος μου και τα λέω και καλά. Από ό,τι μου έχει πει ο Καβαδίας τουλάχιστον. Πάμε, ανοίγουμε τις γραμμούλες. 23-12-87-888. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ. Και αυτό το ωραίο χαλί που έχεις και μάλιστα αυτό καλό είναι. Σαβόπουλος θα διαλέγετε. Το Σαβόπουλο έκανε 2-2. Έκανε 2, έκανε καλή επιλογή. Αυτό όμως είναι λίγο η πνηλίας το δεύτερο, το σημερινό. Είναι για να ηρεμείς. Βέβαια δεν έκανες καμιά εκπομπή να ανάψεις τα αίματα. Γιατί? Και δεν έχει πολύ αίμα η σημερινή εκπομπή. Άρα είμαστε όλοι έχουμε πέσει σε καταστολή και όλα πάνε καλά. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Να υπενθυμίσω ότι λόγω των καιρικών φαινομένων που αναφέρει ο κύριος Αρναϊωτόγλου θα υπάρχουν Σαββατοκύριακο. Τα επικίνδυνα. Το οποίο τα καιρικά φαινόμενα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν γίνεται αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ, τον παγωμένο αγωνιστικό χώρο,
ο οποίος έκανε το θαύμα του για την γηπεδούχο ομάδα. Εσείς πείτε ότι δεν είναι ότι λόγω των καιρικών συνθήκων χάθηκε αυτό που χάθηκε. Γιατί αν το προσέξετε, η μπάλα χοροπηδούσε κυρίως στα άκρα στις γραμμές και εκεί που έγινε εκείνο που έγινε, που είναι μία στα 100 να συμβεί, συνέβη και είχε ένα αποτέλεσμα άδικο και κάτι το οποίο δεν δικαίωσε τις προσπάθειες αυτών που προσπάθησαν να το πετύχουν. Να πω λοιπόν ότι σε ένα γήπεδο μικροτέρων διαστάσεων από τα κανονικά, όπως είναι του Ιγινίου, εκτός αν είναι κανονικό, εσείς τι λέτε? Όχι, κανονικό δεν είναι. Μπράβο. Έχουμε ένα δεδομένο ότι η αίσθηση του χώρου για τους φιλοξενούμενους, εμάς δηλαδή, θα είναι τελείως διαφορετική με την αίσθηση του χώρου που θα έχουν οι γηπεδούχοι. Ένα λοιπόν στοιχείο σε βάρος μας. Δεύτερο στοιχείο. Εάν υπάρξει αέρας και βροχή, που όπως λένε θα υπάρξει αέρας και βροχή, πάλι σε βάρος μας. Τρίτο στοιχείο. Και εντυπωσιακό αυτό που άκουσα, ότι δηλώθηκαν παίκτες να μην αγωνιστούν σε άλλα μάτς, δηλαδή σε μάτς κατώτερων ομάδων από εμάς, αλλά πιστεύουν ότι το αυριανό παιχνίδι μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα, ενώ δεν μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα με ομάδες που είναι κατώτερες από εμάς. Αντιστρόφως, ανάλογο δηλαδή αυτό που γίνεται στην Α εθνική κατηγορία, που πάντα όταν ο Ολυμπιακός έκανε τα πρωταθλήματα δικά του, όλοι οι αντίπαλοι με τον Ολυμπιακό δηλώναν παίκτες. Δηλαδή εδώ έχουμε το αντιστρόφως ανάλογο. Το φοβερότερο δεν είναι με τον Αιγινιακό. Ο Αιγινιακός μπορεί να έχει να παίξει, επειδή είναι ένα παιχνίδι στην έδρα του και είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι το επόμενο που ακολουθεί και θα είναι τιμωρημένη. Το φοβερό είναι με τα Τρίκαλα. Διότι δηλώνει στο μάτς της χρονιάς για τα Τρίκαλα με την Παναχαϊκή τον αρχηγό του, τον Βέρτζο. Να μην παίξει. Να μην παίξει. Και τον Γιάννη Τσάνη, που είναι ένας παίκτης καλός επιθετικός, έτσι, τον δηλώνει με τον Όφη να μην παίξει. Και τους φέρνει και τους δύο στο Βικελίδης. Άρα λοιπόν εμείς οι γραφικοί, γιατί στη σημερινή εποχή στην πόλη όταν μιλάμε με τους φίλους μας, επειδή είμαστε αργιανοί τα λέμε όλα αυτά, και ενώ περιμένουμε και μιλάμε σοβαρά, παίρνουμε την απάντηση πώς κάνεις έτσι, έχεις ανεβεί. Δεν πώς πρέπει. Κάνεις έτσι, ρε παιδί. Να δώσω Θανάση, επειδή βλέπω την εικόνα τώρα από το Ηράκλειο, συγχαρητήρια στην ΕΟΚ για την επιλογή της, για τα δύο αωράκια. Πρέπει να έχει λίγο περισσότερο κόσμο σήμερα από ότι έχει το κλειστό του Βαθυλάκου όταν παίζω εγώ. Και αυτό γιατί υπάρχουν και καμιά κατοσταριά Εστονοί στην κερκίδα, που φοράνε και αυτοί γαλάζια και άσπρα. Συγχαρητήρια και πάλι για την επιλογή αυτή. Πρέπει να είναι οι γονείς των αθλητών, κάτι ξαδέρφια τους. Φυσικά κάποιοι συγγενείς εκεί από την ΕΟΚ. Το γήπεδο είναι άδειο. Εγώ εδώ που βρίσκομαι δεν πιάνω τίποτα. ΕΡΤ μαύρη, ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ το βλέπουμε. Ούτε ΕΡΤ. Ούτε ΕΡΤ. Τίποτα. 3-4 κανάλια και αυτά με το ζόρι. Είμαι στο Λάγκο των Λεόντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το παιχνίδι το κυριακάτικο για μας, μαζί με το παιχνίδι του Καραϊσκάκη, της Σπάρτης, του Κισαμικού και της Καλυθέας, είναι τα πέντε παιχνίδια που πέντε είναι αυτά, άμα τα αρρύθμισα σωστά, είναι τα πέντε παιχνίδια που θα μας δώσουν, θεωρώ, την άνοδο. Είναι αυτά τα παιχνίδια θα μας δώσουν την άνοδο και όχι ούτε του Όφη, που εκεί ξέρεις η ομάδα πώς θα πάει, ούτε της Παναχαϊκής, που και εκεί ξέρεις την ομάδα πώς θα πάει, αλλά είναι αυτά τα πέντε παιχνίδια με ομάδες κατωτέρες βαθμολογικά, αλλά που στο ποδόσφαιρο είναι αυτά τα παιχνίδια που σου δίνουν τους στόχους. Αυτά τα παιχνίδια, μα κερδίσεις, θα κάνεις τον στόχο πραγματικότητα, και όχι αν κερδίσεις, βέβαια και τον Όφη να κερδίσεις και την Παναχαϊκή το πετυχαίνεις, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, επειδή εκεί υπάρχει μια ισοδύναμη κατάσταση, ότι όλα μπορούν να συμβούν. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια είναι. Και επειδή είναι στην οτροπία του Έλληνα πάντα να είναι ασόβαρος στην κρίση του ως προς τις δυσκολίες των ομάδων,
Άλλωστε πηγαίνει να δει ένα μάτς, παράδειγμα Άρης Όφη, και δεν θα πάει να δει Άρης Θεσσαλονίκος. Τυχαίο το παράδειγμα. Ακόμα και σε αυτό που επιλέγουμε τα παιχνίδια, δείχνουμε την νοοτροπία μας σαν Έλληνες. Αυτό λοιπόν το ματσάκι την Κυριακή, και εφόσον συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν με τα Τρίκαλα, με την Παναχαϊκή, και που δεν τα καταλαβαίνουν πολύ τι σημαίνει, βρήκαμε λοιπόν την ομάδα εκείνη που, κύριε Τσαλτίδη, που έψαχνες, την Λαμία την περσινή, την βρήκες φέτος. Και δεν είναι τυχαίο αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, και ακούγονται από, από το Ηράκλειο, έτσι. Γιατί αυτά που διαβάζεις εσύ... Δεν είναι Λαμία. Δεν είναι Λαμία, γιατί δεν έχουν παράγοντα σαν τον Πανουριά να καθαρίζει όλα όσα πρέπει να καθαρίσει. Ναι, δεν έχουν. Αλλά και μόνο το ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχουν καταφέρει να παίρνουν παιχνίδια με τον τρόπο, τον επιθυκτικό, που καταλαβαίνουν όλοι οι άλλοι τι γίνεται. Εντάξει, κάποια. Δεν μπορεί όλα. Ό,τι έκανε η Λαμία πέρσι. Δεν μπορεί. Τι λέτε, στο μάτς που χάσανε μέσα στη Λάρισα 1-0, το χάσανε γιατί οι άλλοι παίξαν στα ίσια. Ναι. Τρία δοκάρια είχαν ένα σύγχρονο. Εντάξει, τα δοκάρια τι να κάνουμε. Και εμείς είχαμε στη Βέρεια. Αν το παίξαν στα ίσια, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα, εντάξει. Ναι. Και σε εκείνο το χωράφι, δηλαδή, έθελξε ο Όφη με την απόδοσή του. Όχι, αλλά, οι στόπερ, ναι, και ο τερματοφύλακας παίζαν κανονικά. Α, αυτοί παίζαν κανονικά. Ο στόπερ και ο τερματοφύλακας, ναι. Ωραία. Από ό,τι είδα. Ωραία, εξού και αυτό. Εξού και αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό λοιπόν παιχνίδι, που είναι παιχνίδι τίτλου. Και η τύχη μαζί μας, ο καιρός μαζί μας, να βάλουμε εμείς το πρώτο γκολ και όλα τα άλλα μετά θα πάρουν το δρόμο τους, όπως παίρνουν στα 8 από τα 10 παιχνίδια. Μόλις θα βάλουμε το πρώτο γκολ, παίρνει το παιχνίδι το δρόμο του, κύριε Τσαλτίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο, και όσοι θα βρεθούμε στο Αιγίνιο, με ξυπνάδα να υποστηρίξουμε την ομάδα, γιατί οι αντίπαλοι θα παίξουν και αυτοί έναν τελικό όπως παίζουν όλοι, και να μην παρασυρθούμε από αυτό το πράγμα και κάνουμε καμιά χαζομάρα, γιατί θα είναι ένα γήπεδο τρίτης εθνικής, μπορεί και κάτω, με τις εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν, περιφράξεις και κάγκελα και όρθιοι και κάτι τέτοια. Χωρίς να έχω πάει, φαντάζομαι πως είναι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Τη ηρεμία, μία ηρεμία μίλησε σήμερα. Είχε το χρόνο. Λοιπόν, δεν θα δώσω γραμμές ξανά. Περιμένω να πάμε στο διάλειμμα πρώτα και μετά, τον 6.30. Και όταν επιστρέψουμε, θα ξαναδώσουμε, κύριε Καβαδία, εφόσον υπάρχει διάθεση. Αλλά δεν είπε. Δεν βάλετε, λέει, μπρίζες σήμερα να γίνει χαμός τηλέφωνα. Μιλάτε ήρεμα. Ναι. Δεν έχει δεν αίμα. Καρίζουμε. Δεν καρίζετε. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη θέλουν πολύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα πάμε στο break και επιστρέφουμε. Έχουμε ένα 20 λεπτάκι ακόμα. 23, 12, 87 και 3 οκτάρια που μπορείτε να καλείτε, προκειμένου να συζητήσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Φυσικά για τον Άρη. Η εθνική ομάδα χάνει 9-11 από τους Εστονούς, που από ό,τι βλέπω έχουν βάλει 3 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα. 9-11, πώς είμαστε, 6 και 24 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Είναι στο ξεκίνημα το παιχνίδι. Βλέπω τον Αθηναίου να παίζει στην αρχική πεντάδα της Εθνικής, το Βασιλόπουλο. Δηλαδή θα έχει ο Άρης τρεις παίκτες στην Εθνική αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Βασιλόπουλος πλέον είναι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Αθηναίου και ο Μποχορίδης βέβαια είναι οι δύο παίκτες ή εν ενεργεία διεθνής του Άρη, με όλα αυτά που έχουν γίνει, τα παράθυρα και τα υπόλοιπα που έχουν οδηγήσει αυτό το ξεκατίνιασμα ανάμεσα στη FIBA και την Ευρωλίγκα, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ακόμα και στις εθνικές ομάδες και τους αγώνες που δίνουν μέσα στα πρωταθλήματα, με την φαβερή αυτή καταπληκτική ιδέα που είχε η FIBA να βάλει τα παιχνίδια πάνω στα μάτς που παίζει η Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Η παρουσία του κόσμου πάντως δείχνει και το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει σε ένα τελείως άδειο γήπεδο στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον αγαπημένο προορισμό των ανθρώπων που διοικούν την ΕΟΚ τα τελευταία 50, 100, 200, πόσα χρόνια, κάπου τόσο. Και προπονητής φυσικά της Εθνικής Εστονίας είναι ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο Σοκ. Τιτ Σοκ. Τιτ Σοκ. Χωρίς μουστάκι όμως τώρα. Είχε μουστάκι και τότε. Παίζει ο γιος του νομίζω μέσα στην Α, ναι.
Ο Σοχ και πώς τον έκανε τον άλλον, τον Ξανθό. Υπήρχε άλλος ένας. Πάντιος. Όχι, ρε, αυτό ήταν Ρώσος. Ο Ρούστος. Πολύ τέτοιο. Ο... σε φίλο, μήνυμα. Πώς τον λέγανε. Ο Σοχ και ένας ακόμα. Και ένας ακόμα ήταν, ναι. Δύο ήταν. Ο Σοχ πήγε και στον. Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό, βέβαια. Ρε, πώς τον λέγανε τον άλλον. Δεν θυμάμαι. Που βάζε τρίποντα. Πολλά χρόνια πίσω. Ο Πάντης ήταν Ρώσος και ήταν και έτσι στα πιο πρόσφατα. Πάντης μαζί με Λικχολίτοφ. Αυτός εδώ με Λικχολίτοφ. Πάντης είναι που καρφώνει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκείνο που κράτησε 9 ώρες. Όχι, δεν είναι ο Μιούρσεπ που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Δεν είναι αυτός. Άλλος ήτανε. Ο οποίος νομίζω και αυτός πήγε στον Παναθηναϊκό. Κι άλλος Μιούρσεπ μου έστειλε. Δεν είναι ο Μιούρσεπ, βρεσί. Και στον Άγιο Αθανάσιο. Και στη Γέφυρα. Πώς τον λέγανε εδώ. Πώς τον λέγανε Καβαδία τον άλλον τον παίχτη. Τον Ξανθό. Που βάζε τρίποντα. Μπράβο. Ο φίλος μου ο Γιώργος τον έστειλε το σωστά. Ο Κούσμα. Αυτόν. Ο Κούσμα. Ναι. Ο Εστονός ήταν κι αυτός. Κούσμα, μπράβο. Α, και ο Νίκος, το έστειλε. Του ενεργοποιώ όμως σιγά σιγά. Καταρχήν καταλαβαίνουμε ότι ακούν την εκπομπή. Κούσμα ήταν κι άλλος, ο 086. Θετικό είναι αυτό. Ακού και Μιούρσε, πέσει. Το θυμήθηκε. Μιούρσε ήταν ψηλό καταρχά, δεν είναι. Ποιο, όχι, ρε. Ο Μιούρσε, ναι, ήταν. Ο Μιούρσε ήταν με τον Αγγελίδη. Τότε εκείνο το ντοπέ και καλά. Ήταν γκάρτ. Ναι. Ο Σοχ και ο Κούσμα, αυτού σου λέω. Αυτοί οι δύο. Ο Ξανθός έβαζε τα τρίποντα συνέχεια. Καλός παίκτης και εκείνος. Γενικά, παίκτες που τώρα θα ήταν πρωτοκλασάτη, εκείνη την περίοδο ήταν οι δευτεράντζες. Όπως ο Σόκο, ο Κούσμα και όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ καλοί, πολύ καλοί παίκτες. Ο Τιτ Σοκ. Λοιπόν, 11-11 είναι η Εθνική. 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης σήμερα περίοδου. Σήμερα και κλήρωση για το 16 του Europa League. Α, ναι, για το πιο δυνατό ζευγάρι είναι το Milan Arsenal, το οποίο έβγαλε σήμερα η κληρωτίδα για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν 8 και 15 του Μάρτη. Είναι η μεγαλύτερη αναμέτρηση από τις 8 που θα γίνουν. Ξεχωρίζουν βέβαια και τα ζευγάρια ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λιόν και Μαρσέιγ Μπιλμπάο. Η Λάτσιο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου, δηλαδή η ΑΕΚ θα παίζει με τη Λάτσιο. Η Λειψία με τη Ζενίτ, η Ατλέτικο Μαυρίτης θα παίξει με τη Λοκομοτίβ Μόσχας, η Μαρσέιγ με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Βικτόρια Πίλζεν και η Ντόρτμουντ θα παίξει με την Αυστριακή Ζάλτσμπουργκ. Αυτά είναι τα ζευγάρια για τους 16 του Europa League. Παναλαμβάνω, το Μάρτιο, 8 και 15 Μαρτίου τα πρώτα παιχνίδια για να πάμε πλέον στους 8 στα προημιτελικά. Λοιπόν, έχουμε τον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Ακούτε. Ναι, ναι. Ακούμε, ναι, κανονικά. Τι γίνεται, παιδιά, ο Παναγιώτης είμαι, ο ταξιτζής. Έλα, Παναγιώτη. Τι κάνετε. Καλά, εσύ τι κάνεις. Ακούω αυτά που λέτε και γι' αυτό που είπες, Χρήσταθε, ότι δεν έλα μία ο Όφη. Ναι. Ο Όφη έχει φέτος και κάτι περισσότερο που είχε πέρσι η Λαμία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γυμναστική κάνουν και τρέχουν τόσο πολύ. Και να ρωτήσω επί τη ευκαιρία και κάτι. Στη Β' Εθνική γίνονται οι έλεγχοι που γίνονται στην πρώτη. Τι εννοείς. Για την αδειοδότηση. Για συμπληρώματα υγιεινής διατροφής. Κάνε για τα doping control. Το έχω και εσύ βαρύ το λες. Εγώ έτσι, το λέω. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Γιατί... σε αυτό δεν αναφέρεσαι. πώς θα το βαφτίσω δηλαδή, αφού αυτό είναι. γιατί περίμενε λίγο. Γιατί γίνονται στην πρώτη. Α, ναι, αυτό να μου πεις, εντάξει. Το ξέρεις έχουμε... ότι γίνονται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λόγω εξόδων. Δηλαδή γίνεται μόνο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δεν γίνονται, ας πούμε, στο Ηράκλειο. Γιατί δεν μπορεί να πάει το συνεργείο. Στη Λιβαδιά. Ή στη Λιβαδιά. Ή στα Χανιά ή στο Αγρίνιο. Γίνεται μόνο Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Βλέπω κάτι ανθρώπους. Βλέπω κάτι ανθρώπους που άμα τους βάλεις, ας πούμε, να τρέξουν μέχρι την Καλαμάτα Θεσσαλονίκη θα το κάνουν σε χρόνο ρεκόρ.
Και λέω μήπως το παιδί μου δεν, γιατί και εγώ παίρνω ένα αυτό το, την πολυβιταμίνη τη Centrum, ας πούμε, δίνει λέει ευεξία και τα λοιπά, και επειδή είμαστε και λίγο μεγάλοι παίρνουμε έτσι σαν συμπλήρωμα διατροφής. Λέω μήπως παίρνουν κανένα Centrum, τίποτε κανένα Q10, κανένα τέτοιο, αυτό ρωτάω. Δεν είναι κακό, δεν θέλω τα παιδιά και ιδίως το μεγάλο προπονητή τους, ας πούμε, δεν θέλω να τους επιρρύψω καμία ευθύνη προς Θεού. Εντελώς καλοπροαίρετη ερώτηση. Μια ερώτηση είναι αυτή, η ρητορική, εν πάση περιπτώσει, την απάντηση την πήρα, γιατί στο βωμό, ας πούμε, του χρήματος είναι τα πάντα. Οπότε έχουν αποθρασιωθεί πολλοί άνθρωποι. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Κανονικά ο Άρης πρέπει να σταματήσει αυτή την εκρανάσταση των αθλητών. Ποτέ από κανέναν αθλητή τον οποίο τον βρήκε στα αζήτητα και τον πήρε, τον προέβαλε και μάλιστα κατά μια περίεργη συγκυρία παίξανε και εθνική και τα λοιπά, παράδειγματος χάρη τον τερματοφύλακα εκείνο τον ψηλό, είχε χαθεί μέσα σε ένα σουβλατζίδικο, πήγανε, τον βρήκανε, τον βγάλανε, ήρθε, έπαιξε και στην εθνική και μετά έγινε πολέμιος της ομάδος. Ξέρω εγώ τον άλλον, τον Γιουγκοσλάβο. Έναν άλλον από τα, πώς λέγεται, η περιοχή των Αθηγάνων εκεί στην Αθήνα. Όλους αυτούς τους πήρε. Τώρα και στο μπάσκετ αρχίσαμε, πήραμε το Βασιλόπουλο, καλά να το παλικάρι. Μόλις κατάλαβε ότι είναι εντάξει, κρατάνε τα κότσια του, σηκώθηκε και πήγε στην ΑΕΚ. Δηλαδή τι κέρδισε ο Άρης από αυτές τις ιστορίες. Ο Άρης δεν κέρδισε. Απ' την άλλη όμως κανένας Βασιλόπουλος δεν μπορούσε να πάει στην ΑΕΚ αν εμείς ήμασταν συνεπείς. Αν δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει φέτος στον Άρη με την κατάσταση την απίστευτη, δεν θα μπορούσε ο Βασιλόπουλος, γιατί αυτά που του όφιλε ήταν 18 χιλιάρικα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει, ειδικά σωστό, την τελευταία μέρα. Απ' την, άλλη δεν πρέπει, όπως σωστά λες, να υπάρχει καμία προσωπολατρία για κανέναν. Ακριβώς. Και επί τη ευκαιρία να μην κρατάω τη γραμμή, να πάρει και κανένας άλλος. Αυτή η προσπάθεια τώρα που γίνεται να τρουπώσει ο Λιαδέλης. Εγώ έχω την άποψη. Ο ποιος να τρουπώσει. Αν έρθει αυτός. Τι. Ο ποιος. Ο Λιαδέλης. Ο Λιαδέλης. Α, ναι. Τι. Βρήκε φως, είδε φως και μπήκε μέσα. Τον υποδέχτηκε και ο Παπαγεωργίου να τον βάλει στο μουσείο και τα λοιπά. Και έφυγε εκείνη τη χρονιά. Ξέρουμε και ζήτησα συγγνώμη και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τουλάχιστον το συγκεκριμένο παίχτη, όπως γιατί σε ορισμένους παίχτες και εγώ δεν απέφυγα, δεν απέφυγα, ας πούμε, την Βεπονόφλου, αλλά είχα προσωπολατρία. Ναι. Όταν έβλεπα το Λιαδέλη, ας πούμε, στις πορείες του Super 3, επίστεψα ότι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, τουλάχιστον δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε όλοι πού δημιούργησε τα χρέη και ποιος του εξόφλησε τα χρέη πριν τελειώσει η περίοδος με τον Άρη. Και που σύχναζε και όλα τα ξέρουμε. Ειδικά αυτός ο άνθρωπος. Άμα θα ξανάρθει στην ομάδα υπό ιανδήποτε ιδιότητα, εγώ θα κάνω αγώνα για κράξιμο. Και ξέρεις, το κράξιμο από την κερκίδα είναι το χειρότερο πράγμα. Ναι. Παρά την ηλικία. Καλά, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι πάντως εγώ. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω, δεν είμαι και τόσο ναι, κοντά γιατί στο... θέλω να βοηθήσω. Τι να βοηθήσεις, ρε παλικάρι μου, να βοηθήσεις θέλεις, να τρουπώσεις θέλεις. Όταν ήταν να βοηθήσεις την ομάδα, δεν τη βοήθησες και επιδεικτικά πήγε στον εχθρό της, δεν πήγε στον αντίπαλό της, πήγε στον εχθρό της. Έτσι, να βοηθήσει σε τι. Σε τι να βοηθήσει τώρα ο Λιαδέλης. Χθεσινή πίπηδες σημαίνει μουστακαλίδες, άσε τώρα. Εγώ το δηλώνω ευθαρσώς και κατηγορηματικά, εάν για με το, μασέρ να γίνει ρε, το φαρμακείο που κρατούσε ο τέτοιος να κρατάει ο Μπαρού να κρατάει, εγώ θα κάνω αγώνα να φύγει. Ξεκάθαρα πράγματα. Τέλος πάντων, παρασύρωμαι κιόλας από τα... έτσι, από τον αυτονομισμό μου και πιθανόν να λέω και περισσότερα από όσα πρέπει. Λοιπόν, μόνο Σάββας Ηλιάδης. Ένας μου στέλνει μόνο Σάββας Ηλιάδης. Ποιος? Μόνο Σάββας Ηλιάδης μου λέει ένας. Εντάξει. Καλά. Να είσαι καλά. Ναι, κοίταξε, εδώ οι παίκτες κακά τα ψέματα από μια μεριά έχουν δίκιο, θέλουν να πάρουν όσο να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά στο κάτω-κάτω, ρε παιδί μου, και κάποιοι αθλητές. Τον Αλεξιάδη, γιατί το ένα φαίνεται το άλλο. Όταν τον πρότεινε ο Ολυμπιακός στην εποχή εκείνη 300.000 δραχμές και ένα σπίτι στην Αθήνα, είπε το σπίτι μου είναι στο Χαριλάου. Που εκείνα τα λεφτά ήταν ρεκόρ αν τα έπαιρνε για μεταγραφή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Ο 700 λέει: έχει γίνει καιρό τώρα το άνοιγμα με το Ηράκλειο. Έχει και κουμπάρο ιστορία. Θα επανέλθω. Ναι, 700, περιμέναμε σένα να μας πεις για τον κουμπάρο του Βασίλη.
Ο φίλος ο Κώστας και εδώ τα κουπόνια που μοίραζε η ένωσή του. Ένα μήνυμα ρωτάει αν εν ώψη επιτήρηση είμαστε έτοιμοι, αν έχει τακτοποιηθεί η προσφυγή Πίντο και Τάτο Σίλιτς. Υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες ακόμη, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί και πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Για την επιτήρηση. Για την επιτήρηση. Για την αδειοδότηση έχει μέχρι 31 Μαρτίου. Επιτήρηση το τάγιο. Άνθρωπος δεν ρώτησε για την αδειοδότηση. Η επιτήρηση που έχει από πρόστιμο μέχρι αφαίρεση 3 βαθμών ποινή. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν είναι ελαστικές οι ημερομηνίες. Δηλαδή καταθέτεις μεν φάκελο 28, αλλά μπορείς να τους πληρώσεις μέχρι 5 Μάρτη που. Τότε γιατί να υπάρχει η προθεσμία. Πάση περιπτώσει είναι. Να σας πω κάτι. Γιατί είναι η Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία ξέρει η διοίκηση, ναι, τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πού ακριβώς πρέπει, ξέρει, να καταβάλει και σε ποιους τα χρήματα. Είναι γνωστά. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Για να μην έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, διότι αν ξεπεράσει το σκόπελο της επιτήρησης, δηλαδή έχει μια λογιστική εικόνα, μια οικονομική εικόνα για αυτά που είναι τα προαπαιτούμενα της επιτήρησης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει πρόβλημα και κατά 90% και με την αδειοδότησή σου μετά. Η οποία είναι βέβαια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα. Πάντως δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Η επιτήρηση της ομάδας Football League να είναι 28 Φλεβάρι και στις ομάδες της Super League 31 Μάρτη. Δηλαδή, οι ομάδες που δεν έχουν καθόλου έσοδα, να τους λες ένα μήνα νωρίτερα εσάς και τους άλλους να τους αφήνεις άλλο ένα μήνα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Χρήστοφε. Μάλιστα. Χρήστος. Χρήστος. Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση και. Ναι. Τώρα προσωπική. Δεν μπορώ να σε πάρω, τώρα σε πήρα. Ναι. Λοιπόν, ήθελες καιρό να την κάνεις. Ναι, είχα πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Τον Καπνίδη, γιατί τον διώξαμε? Δεν τον διώξαμε. Άμα δεν τον βάζεις να παίζει, ένα άνθρωπο που έχει την αίσθηση του γκολ, ένα άνθρωπο που έχει κεφαλιά πίθανη, γκολτζής δύο χρόνια πρώτος. Ήταν επιλογή του προπονητή. Ζήτησε το παιδί να φύγει, δεν τον έδιωξες. Άλλο τον διώχνεις. Άλλο δεν τον έχει, τι να κάνεις δηλαδή. Αφού δεν τον βάζεις στη συνέχεια. Αφού αυτή είναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η επιλογή του προπονητή είναι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτή είναι η επιλογή του προπονητή. Ο προπονητής ο οποίος έχει την ομάδα πρώτη, με 8 βαθμούς διαφορά και με 14 νίκες σε 3 ισοπαλίες. Τι να τον πω εγώ τον προπονητή. Βγάλ τον έναν και βάλ τον άλλον. Όχι, γιατί να τον φύγει. Εδώ κρατήσαμε νίκες. Ήθελε να φύγει. Άλλους, δεν τους βάζαμε καθόλου. Ζήτησε ο ίδιος να φύγει. Δεν του είπε ο Άρης να φύγει. Ζήτησε ο ίδιος. Δεν παίζει ο άνθρωπος. Τόσο πιο καλά, θα δεις ότι αργότερα θα πάθει με τον. Ποιον? Τον άλλον. Κόμιξε την ξάφτηρη, παιδί, πώς τον Λαμπρέχος. Έφυγε, έκανε όλο το γύρο και ξαναγύρισε τον Άρη. Μας κοροϊδεύαν οι παοξίδες με ποιο θα έρθει, με τον Λαμπριάκο και τελικά. Ναι, αλλά ο Λαμπριάκος έπαιζε στον Απόλλων Σμύρνης και στην Ξάνθη και εσύ και στον Κόκε σεντερφόρ όμως. Όταν ήταν στον Άρη, ναι, όταν ήταν στην Ξάνθη, όταν ήταν στην Ξάνθη ο Σταύρος. Όταν ήταν στην Ξάνθη, ο Σταύρος μας έβαλε μια γκολάρα στην Ξάνθη με ένα απίθανο γυριστό σουτ κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή είχαμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είχαμε τον Γκάμπορα, είχαμε τον Αμπρέου. Εντάξει, τι να κάνουμε, να σου πω κάτι. Κοίταξε, άκου λέω, Χρήστο, να σου πω κάτι. Χρήστο μου, άκου να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι πάντα και δεν γίνεται όλοι πάντα να παίζουν καλά όταν φοράνε τη δική σου φανέλα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν και παίκτες άλλοι που δεν παίζαν καλά στις άλλες ομάδες και ήρθαν στον Άρη και παίξανε καλά. Έτσι είναι αυτό. Ναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Και για να στο κλείσω, και εγώ ήθελα ο Αντώνης να μείνει και νομίζω ότι είπαμε και όταν έφυγε ότι το τον τρόπο μου φέρθηκε. Ναι. Βέβαια. Και μάλιστα το είπες λίγο ηρωνικά μια φράση. Το δεύτερο γκολ το βάλει ο Καπνίδης από τον πάγκο. Ναι. Εντάξει. Βάζει που είπες θα βάλουμε δύο γκολ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κακίσω όμως τον προπονητή για μια επιλογή του όταν η ομάδα έχει αυτή την επιτυχία που έχει μέχρι στιγμής με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το είναι... Κάτι άλλο θα σου πω. Ναι. Βλέπω ότι στο αυτό. Στο. Στο, στο ποιο? Αυτή η εκπομπή που λέγεται. Πώς λέγεται? Ποια εκπομπή? Που παίζεται όλοι μαζί που. Τρόικα. Τρόικα. Ναι. Αυτή η τρόικα που. Ναι, 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 ναι. Όλοι σε δουλεύουν και κάνουν για το ότι άρεσε. Ας πούμε, ή δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ή τα λοιπά. Ναι, ναι. Ο Άρης, χάρη στον Άρη, ο Πάοκ πήρε ένα πρωτάθλημα. Μου φαίνεται το πρώτο. Τότε που έγραφαν οι εφημερίδες, αυτοκτόνησε ο Πάοκ γιατί έχασε εδώ μέσα από την Παναχαϊκή 5-2. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τα ξέρει καλά ο Κώστας αυτά. Και έγραφε το Φόρτο Σπορ και η Θεσσαλονίκη, αυτοκτόνησε ο Πάοκ, τρεις Κυριακές πρωτού τελειώσει το πρωτάθλημα. Και έφτασε στην τελευταία Κυριακή
που ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πρωτάθλημα αν ο Άρης κέρδιζε την ΑΕΚ εδώ μέσα. Τότε μόνο. Ο Άρης με ισοπαλία, η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και ο Άρης κέρδισε μέσα στη Χαριλάου. Χαριλάου το λέγα τότε. Ένα 1-0 την ΑΕΚ. Η Λισαλέα η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, να ισοφαρίσει γιατί με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και ο Άρης το κράτησε για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αυτό δεν τους, τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ δεν τους προβληματίζει. Που φοράζανε, που χάρανε τον Σαλμπικίδη που έβαλε τον πρώτο γκολ στην Καλαμαριά τότε που είμαστε σε δύσκολη κατάσταση και έβαλε δύο γκολ μετά. Τα παρολογίζανε οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ, επίδε πιο πολύ τα γκολ της Καλαμαριάς και έχασε η Καλαμαριά 2-1. Κέρδισε η Καλαμαριά 2-1 και ο Άρης βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τελικά έπεσε κιόλας. Δηλαδή αυτοί να φράζονται εκεί στη Β' Εθνική. Δηλαδή εμείς παίζουμε για την ιστορία της ομάδος. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πάρει με την νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ του πρωτάθλημα. Δες το άμα θες, όταν και πάρει τηλέφωνο τον Κώστα θα σου πει ακριβώς ότι ο Άρης εκείνη τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ και έδωσε ο Άρης το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Αυτό να μην το σταθεί. Δεν παίζουμε εμείς. Παίζουμε για την ιστορία της ομάδας, για το αυτό. Δεν παίζουμε σκόπιμα. Σωστό. Αυτό ήθελα να σε πω. Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ το ήξερες αυτό? Δεν το θυμάσαι. Παλιό είναι. Ναι, παλιό. Επειδή εγώ είμαι λίγο ηλικιωμένος, πάνω από 70, και τα ξέρω αυτά, τα ζήσα. Ναι. Είδα μάτσα του Άρη, Άρης ΠΑΟΚ, πολλά, αλλά ήμασταν όλοι μαζί. Και οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ και εμείς. Και παίζαμε δηλαδή και ήμασταν φίλαθλοι και Αργαρή και ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Δεν έχανα μάτς από το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Φαντάζομαι που ήμουνα, ερχόμουν να έπαιρνα άδεια για να παρακολουθήσω μάτς Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης. Μπάς περιπτώσει, αυτά ήθελα να σου πω. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η αντιπαλότητα τώρα που λένε μια πόλη και μια ομάδα, αυτό δεν πρέπει, τα παιδιά πρέπει να το μάθουν αυτό. Ότι ο Άρης παίζει για την ιστορία του. Ήταν πρώτη ομάδα που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τον Ηρακλή βέβαια, ο οποίος έγινε επικατοχής ακόμα του Τουρκοκρατίας. Έγινε πρώτη το 2014 και μετά ο ΠΑΟΚ από 10 χρόνια έγινε και αμέσως δημιούργησε αυτή την αντιπολότητα. Ότι εμείς τώρα κάνουμε μια νέα ομάδα και τον ΠΑΟΚ τον Άρη τον είχαν σαν εχθρό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο τελευταίος ακροατής για σήμερα, καθώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διαβάζω τώρα εδώ τις αποδοχές που θα έχει στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο του πρότεινε η United, του Ντεχέα. Θα παίρνει μόνο 250 χιλιάρικα για τη βδομάδα. Ο Νταβίτ Ντεχέα με ετήσιες απολαύες που θα φτάνουν τα 12 εκατομμυριάκια ευρώ μετά την εκπληκτική του εμφάνιση με τη Σεβίλη. Ο Ντεχέα αμέσως η United έσπευσε, επειδή καρδοκίκη η Real, να του προσφέρει καινούργιο συμβόλαιο με, επαναλαμβάνω, εβδομαδιαίες απολαβές 250.000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς που μείνατε εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Νίκη σε όλες τις ομάδες του Άρη και εδώ θα είμαστε με το καλό τη Δευτέρα να τα σχολιάσουμε λίγο μετά τις περίοδο που με ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης.